Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας από όλη την Ελλάδα, όπου γίνονται συγκεντρώσεις, όπου γίνονται περιοδίες, από την επαφή που έχουν εκατοντάδες στελέχη του κόμματος και υποψήφοι και στους χώρους δουλειάς και σε τέτοιες συγκεντρώσεις και γενικότερα εκεί που ζει και εργάζεται ο ελληνικός λαός. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που έρχονται αυτή τη φορά. Και δεν το λέμε χωρίς να έχουμε αίσθηση των δυσκολιών. Και είναι πάρα πολύ περισσότεροι από κάθε άλλη φορά αυτοί που σκέφτονται να ψηφίσουν ΚΚΕ. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή από εδώ και στο εξής για να ανέβει το ΚΚΕ, το κόμμα μας στις εκλογές. Θέλουμε να καλέσουμε και σήμερα, εδώ στο Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, γυναίκες, νεολαία των λαϊκών στρωμάτων, να αγνοήσουν τα ψεύτικα διλήμματα, να βουλώσουν τα αυτιά τους στους εκβιασμούς που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο συνέτερός τους. Και με τους δύο τώρα, λέει, όποιος βγει πρώτος, λέει, θα πάει να σχηματίσει κυβέρνηση. Να τους καλέσουμε να κάνουν ευνηδιασμό αυτή τη φορά. Ευνηδιασμό με ΚΚΕ στην κάλπη. Είναι ψήφος. Είναι η ψήφος τιμωρίας, αλλά κυρίως, όπως ακούστηκε και πριν, ψήφος ασπίδας για το λαό, για τα νέα επίθεση που θα δεχθεί, ψήφος ελπίδας για το αύριο, για να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στην νεολαία, στους νέους εργάτες, εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές των λαϊκών στρωμάτων, που συντρίβονται τα όνειρά τους μέσα στις μιλόπετρες της ανεργίας των 200 και 300 ευρώ, στην αβεβαιότητα για το αύριο. Και τους λέμε, η πρώτη ψήφος, η νεανική ψήφος, να έχει τα τρία δοξασμένα γράμματα, ΚΚΕ. Και τους λέμε, κάντε το όπως οι φοιτητές που έφεραν πρώτη την πανσπουδαστική την ΚΝΕ στα πανεπιστήμια. Κάντε το όπως σε δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον σωματεία στους μαζικούς φορείς έφεραν πρώτο το ΠΑΜΕ, όπως στο εργατικό κέντρο της Αθήνας τώρα, Χρήστο, με το πρόσφατο συνέδριο. Μπορούμε να τους χαλάσουμε τα αντιλαϊκά σχέδια. Με ΚΚΕ να τους τα χαλάσουμε και να είναι μουτρωμένοι την επόμενη μέρα. Γιατί το δίλημα των εκλογών δεν είναι αν θα έχουμε τη μια ή την άλλη κυβέρνηση που θα συνεχίσει την αντιλαϊκή πολιτική, που είναι δεδομένη, τα προγράμματά τους είναι γραμμένα από τους βιομήχανους, από το κεφάλαιο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχέονται ανεξάρτητα από τις λέξεις που χρησιμοποιούν σε όλα αυτά τα προγράμματα. Για αυτούς, για το λαό μάλλον, για τους εργαζόμενους, ποιο είναι το ερώτημα? Θα είναι ισχυρός ο λαός την άλλη μέρα? Και για να είναι ισχυρός, σημαίνει ισχυρό ΚΚΕ. Γιατί σημασία έχει? Δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να βγούμε πολύ ψηλά. Αλλά σημασία έχει την επόμενη μέρα να υπάρχει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, ένα ισχυρό ΚΚΕ μαζί με ισχυρό λαϊκό κίνημα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τους έχουμε ζήσει όλους πια. Τα έχουμε δει κυριολεκτικά όλα τα τελευταία χρόνια, όλων των διδών της κυβερνήσης. Και αυτοδύναμες και συμμαχικές, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Αυτό που κάποτε το λέγαμε ότι θα έρθει η ώρα που θα κυβερνήσουν, μας έκραζαν κυριολεκτικά οι ΠΑΣΟΚ και άλλος κόσμος. Να που έγινε και αυτό. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, λαός. Καρατζαφέρης. Και τώρα τι λέει ο Τσίπρας, τι είπε στην Πάτρα? Δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, ότι το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Έλεος σε μεγάλε, δεν θυμάσαι τίποτα? Τα έχεις ξεχάσει? Τέτοια απάτη δηλαδή στον ελληνικό λαό? Τέτοια κοροϊδία? Αλλά έχει και συνέχεια. Ζήσαμε και την πρώτη φορά αριστερά εντός εισαγωγικών, έχουν ξεφτυλίσει
κυριολεκτικά τη λέξη, ζήσαμε και την πρώτη κυβέρνηση των ονομαζόμενων αριστερών, με επικεφαλής τον μεγάλο επαναστάτη Πάνο Καμένο. Αυτοί που δεν θέλουν να ακούνε λέξη, υποτίθεται, για την ακροδεξιά. Ζήσαμε αντιμνημονιακούς που έγιναν όλοι μνημονιακοί. Με το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο που το ψήφισαν όλοι μαζί. Με την κοροϊδία στον ελληνικό λαό. Ότι έπρεπε η χώρα, ότι βγήκε η χώρα από τα μνημόνια. Αυτά δεν λέει ο Τσίπρας. Είμαστε εμείς που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Βέβαια, βγάλαν τη χώρα από τα μνημόνια, λένε, αλλά έγδαραν τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, και έδωσαν και νέα προνόμια στο κεφάλαιο. Και βέβαια, έχουμε μια απορία. Βγήκαμε από τα μνημόνια. 700 νόμοι είναι, Χρήστο. Πόσοι είναι? 700 μνημονιακοί νόμοι. Δεν καταργήθηκε κανένας. Επομένως, τι βγήκαμε? Ισχύουν και όλοι είναι αντιλαϊκοί αυτοί. Και βέβαια, έρχονται και τα καινούργια τα μνημόνια. Ζήσαμε και άλλα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Ζήσαμε όλους και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό και για αυτές τις εκλογές, που παρά τους καυγάδες και τις μεγάλες μονομαχίες και τις μεγάλες λέξεις, συμφώνησαν στα μεγάλα θέματα, στην πολιτική που συντρίβει το λαό. Είδαμε, παραδείγματος χάρη, τη σκληρή αντιπαράθεση που εκφράστηκε στη συμφωνία τους, πώς. Μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, τα 50% τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ είναι πιο πρωτοπόρο, το 70%, και το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Κάθε κυβέρνηση χειρότερη από την προηγούμενη. Ο ένας στην αντιλαϊκή σκυτάλη στον άλλο και συγκρούονται τώρα, σήμερα, με το νέο μότο, παραδείγματος χάρη, για την ανάπτυξη. Τι λένε? Ο Μητσοτάκης λέει ανάπτυξη για όλους. Τι λέει ο Τσίπρας? Δίκαιη ανάπτυξη, δεν είναι το ίδιο? Είναι ακριβώς το ίδιο. Και το τι είναι δίκαιη ανάπτυξη θα πούμε και παρακάτω. Αν μπορεί να υπάρξει μέσα στον καπιταλισμό δίκαιη ανάπτυξη, δεν λένε ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν μπορεί ποτέ να είναι δίκαια. Γιατί η ανάπτυξη στηρίζεται στη σκληρή εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων. Γιατί τα κέρδη δεν βγαίνουν από την καπατσοσύνη και την εξυπνάδα που λένε και λένε πούλαγε τσατσάρες ο άλλος και έγινε εφοπλιστής. Βγαίνουν από το ξεζούμισμα κυριολεκτικά όλων των εργαζομένων. Βγαίνουν από τις σκανδαλώδεις επιδοτήσεις που δίνουν από επενδύσεις 70%, από επιδοτήσεις που βγάζουν μάτι, από φοροαπαλλαγές και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τους ζήσαμε όταν όλοι μαζί στον πόλεμο του ΝΑΤΟ, με τη Ρωσία, με ΝΑΤΟ, στο έδαφος της Ουκρανίας, όταν συμφωνούν στη συμμετοχή της Ελλάδας αυτών. Και αν πει κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς δεν συμφωνούμε, είναι μεγάλο ψέμα. Γιατί μπορεί στην αρχή να έκανε κάτι κόγξες, βέβαια τώρα δεν λέει τίποτα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, ψήφισε και με τα δύο χέρια. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, να σταλούν και άλλα όπλα στην Ουκρανία. Και ζήσαμε και αυτή την ξεφτύλα με το ανδρίκελο Ζελένσκι να μιλά στη Βουλή, να ακούν όλοι μαζί τους Ναζί, του τάγμα φασίστες, του τάγματος Αζόφ. Και μόνο τα έδρανα του ΚΚΕ ήταν άδεια και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και είναι μεγάλη τιμή και για τον ελληνικό λαό το ότι βρέθηκε το ΚΚΕ να τους αγνοήσει και να λείπει από αυτές τις ομιλίες. Τους ζήσαμε να μετατρέπουν την Ελλάδα σε πολεμικό ερμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Για να δούμε. Ποια κυβέρνηση είναι αυτή που παριστάνει την προοδευτική σήμερα? Παλιά έλεγε αριστερή, τώρα το γύρισε προοδευτική. Ποια κυβέρνηση είναι αυτή η οποία μετά το 1974 έδωσε νέες βάσεις στους Αμερικάνους, άρχισε το διάλογο και γέμισε την Ελλάδα με τις βάσεις του θανάτου, όπως λέμε? Είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και παρέδωσε τη σκυτάλη, βέβαια, από εκεί και πέρα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία το απογείωσε. Και σήμερα
γίνεται διαγωνισμός και διαγωνισμός ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι ο καλύτερος φίλος. Βέβαια, την απάντηση την έχει δώσει και ο Αμερικάνος πρέσβης, ο γνωστός, Πάιατ, ότι με το ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τις καλές σχέσεις από όλες τις εποχές οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αυτή την κυβέρνηση. Από τα συγχαρητήρια που έπαιρνε κλπ. 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 Θα τα δούμε και τώρα. Έρχεται ο Μπλίγκεν, συναντάει φυσικά τον Πρωθυπουργό και συναντάει και τον άλλον συνέτερο, τον Τσίπρα. Γιατί θα συζητήσουν, αράγε, μήπως για να φύγουν οι βάσεις, μήπως για να σταματήσει ο πόλεμος. Είναι καθαρό και αντιλαμβάνεται ο λαός πόσο μοιάζουν τελικά. Τους ζήσαμε να συμφωνούν με την πράσινη μετάβαση. Να οι συνέπειες, δεν έχω χρόνο να τα αναλύσω. Το χρηματιστήριο της ενέργειας που λέει σήμερα ο Τσίπρας, ότι, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία τα λέει ομά, αλλά λέει ο Τσίπρας θα το κάνω έλεγχο. Τι λες, φίλε, το χρηματιστήριο είναι ο ναός της κερδοσκοπίας. Τι θα κάνεις εσύ, δεν μπορείς να παρέμβεις καταρχήν. Γιατί δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος. Και δεύτερον, θα τσακώνονται, νομίζετε, οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να φτηνίνει το ρεύμα. Θα βάλουν ένα πλαφόν και το πολύ πολύ να έχουν κάποιες πενταροδεκάρες. Τους ζήσαμε όχι μόνο με το χρηματιστήριο της ενέργειας, αλλά και σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς που δίνουν δισεκατομμύρια, 11,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν δώσει μέχρι τώρα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και σε αυτά, βέβαια, συμφωνούν απόλυτα. Τους ζήσαμε, για να δούμε αν συμφωνούν ή όχι, στη φορολογία. Απαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται πόσο. Πόσο φορολογείται ένας μισθωτός, ας μας πει ένας, 22%. Τόσο δεν είναι. Πόσο φορολογούνται τα διανεμόμενα κέρδη, 5%. Ήταν 15, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε 10 και η Νέα Δημοκρατία το πήγε 5. Για να μην αρχίσουμε και ανοίξουμε για τα προνόμια των εφοπλιστών, 57 φοροαπαλλαγές, για τη μάχη που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ να δοθούν εκατομμύρια στις εσωτερικές γραμμές. Φτωχοί εφοπλιστές. Πρώτη στον κόσμο είναι η Ελλάδα σε εμπορικό στόλο. 400.000 έχει πάει τον άβλο σήμερα. Έχουν θησαυρίσει κυριολεκτικά. Αυτούς δεν τους ακουμπέσε κανένας μαζί. Τους ζήσαμε στην ενεργειακή φτώχεια. Το ρεύμα, τα καύσιμα, με απογειωμένες τιμές και όλοι μαζί, εδώ γίνεται καυγάς. Αλλά όταν ήρθε η Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει να παραμείνει ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης, το ψήφισαν και με τα δύο χέρια. Τέτοια υποκρισία, τέτοια κοροϊδία και κόπτονται σήμερα στον ελληνικό λαό και οι δύο, αλλά ιδιαίτερα εκείνος που παριστάνει περισσότερο τον φιλολαϊκό, τους ζήσαμε στις μεγάλες περικοπές, στην υγεία, στην παιδεία, να συμφωνούν για τη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που απογειώνει βέβαια τον ιδιωτικό με τεράστια κέρδη και που συνέχεια καταστρέφει, χαμηλώνει, να το πω απλά, το δημόσιο σύστημα υγείας. Και μάλιστα τώρα, και θα συνεχίσουν έτσι, με το νέο ΕΣΥ, τι κάνουν, χρηματοδοτούν ανοιχτά, ομά, ξετσίποτα, τις μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας που τις πληρώνει ο λαός από δύο τσέπες. Μία από τη συμμετοχή που θα δίνει εκεί και την άλλη, λέει, θα τη δίνει το κράτος. Δηλαδή ποιος, τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή ποιος, οι εργαζόμενοι. Τους ζήσαμε και τους ζούμε και χθες και σήμερα που βγάζουν στο σφυρί τις λαϊκές κατοικίες και που αυτό είναι και επίκαιρο. Αυτό το έσχος που ζούμε, τον καυγά που κάνουν δηλαδή, για τις λαϊκές κατοικίες, πρέπει ο λαός μόνο και μόνο με αυτό να πει κουκουέ. Ας συχτήρους στο τέλος. Μας κοροϊδεύετε. ...2003, νόμος Πασόκ. 2015. Όχι, είχε κι άλλο νόμο. Πριν, επί Σαμαρά. Έληξε μετά. Το 2013, μπράβο. Χρήστος, το θυμάται καλά. 15 ΣΥΡΙΖΑ. Να μην λέμε πάρα πολλά. Και ρωτάμε εμείς τον προοδευτικό κόσμο, τον εργατό κόσμο, πού μπορεί στο βάθος να σκέφτεται ότι κάτι καλύτερο θα δούμε. Ποιος έδωσε στα φαντς τα κόκκινα δανεία. Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι. Ποιος ξεκίνησε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι. Ναι. Ποιος λέει σήμερα με θράσος, απίθυμενο κυριολεκτικά, είδατε τον Τσίπρα. Αφού στην αρχή λέγανε ότι εμείς δεν κάναμε πληστηριασμούς, κάνανε 25.750. Ψέμα μεγάλο. Αλλά τι είπε. Τι είπε ο Θεός. Είπε ότι εδώ, ότι σε κάθε ευνομούμενο κράτος πρέπει να γίνονται πληστηριασμοί. Και σε τελευταία ανάλυση λέει δεν κάναμε και πολλούς. 25.750 κάναμε. Τι είπε, 782. 682. Δεν πειράζει τώρα, μπορεί να γίνανε κι άλλοι γιατί με τους πήραμε χαμπάρι. Και τώρα που προχωράμε, 700.000 οικογένειες είναι κρεμασμένες κυριολεκτικά να τους πάρουν τα σπίτια. Αυτή είναι που λέει και ο γραμματέας του κόμματος. Είναι στα μεγάλα μαζί, ενάντια στο λαό και στα μικρά καυγάς για την κυβερνητική καρέκλα. Ζήσαμε όμως κι άλλα. Έζησε ο λαός στο κουκουέ, στην πράξη, στην πρώτη γραμμή. Αυτοί έκαναν αυτά, εμείς ήμασταν στον αγώνα ενάντια στις αιτήσεις ακρίβειας, στις ενεργειακές φτώχειες, να καταργηθούν οι αντιλαϊκοί φόροι και τα χαράτσια, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, κόντρα στην εργοδοτική τρομοκρατία, κόντρα στον νόμο Χατζηδάκη, που τα μισά άρθρα τα ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, για να κάνουμε και καλό λογαριασμό και να μην ξεχνιόμαστε. Συνεχίζουμε, μπήκαμε μπροστά στην πάλη ενάντια στους πληστηριασμούς. Ο Κατσότης ήταν ο ένας από αυτούς μαζί με τον κόσμο που ματαιώσαν, στο ζωγράφο ήταν. Και μετά αφού έμαθε στην αρχή πήγε και στο δεύτερο. Λέω λοιπόν ότι το ΚΚΕ όλο αυτό το διάστημα συνεχίζει. Συνέχισε και συνεχίζει ενάντια στις επιπτώσεις από την εμπλοκή της Ελλάδας. Αποκαλύπτουμε, διαβάστε το σημερινό ριζοσπάστη. Το τι γίνεται στην Κρήτη, από τα Χανιά έρχομαι. Γι' αυτό σας το λέω. Είχαμε και εκεί συγκέντρωση και ήταν μάλιστα πολύ μεγάλη. Μπαίνει μπροστά όταν εκείνη είναι τσιράκια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται δυνατό κουκουέ για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η παρέμβαση του λαού. Η αγωνιστική παρέμβαση. Γιατί εμείς παλεύουμε, σε αυτή είναι ενωμένοι όλοι, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, αστικές κυβερνήσεις, τούτοι εδώ, ενωμένοι κατά των λαών. Πρέπει να ενωθούν και οι πολλοί για να τσακίσουν τους λίγους, για να μπορέσουν να πάρουν αυτή την εξουσία και τον πλούτο στα χέρια τους. Δυνατό λοιπόν κουκουέ. Και εσείς ξέρετε και στο νότιο τομέα της Αττικής ότι παραμένουμε δίπλα οι βουλευτές του ΚΚΕ στα προβλήματα. Έχουμε και βουλευτή εδώ και πιστεύουμε και να το διπλασιάσουμε και να το τριπλασιάσουμε για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε όλα τα λαϊκά προβλήματα. Μπήκαν μπροστά ο λαός με το ΚΚΕ. Ήταν και άλλοι εκεί. Όχι. Για τον Άγιο Κοσμά. Με παρουσία στις μαχητικές κινητοποιήσεις ενάντια στο σφράγισμα. Γκρεμίσαμε τους φράκτες και θα τους γκρεμίσουμε οριστικά όταν δυναμώσει ο λαός και θα τα πάρει αυτός αυτά που σχεδιάζουν ετούτε εδώ να κάνουν. Αποκαλύπτουμε τους υπεύθυνους κλπ. Κλπ. Και εμείς οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτή τη σαπίλα του ίδιου του συστήματος. Δεν έχουμε ούτε καηλίδες, ούτε πάτσιδες, αλλά και αυτοί 28 εκατομμύρια, αχόρταοι. Εμείς έχουμε λαϊκούς αγωνιστές και οι βουλευτές του ΚΚΕ παίρνουν 900 ευρώ το μήνα. Να το ξέρει όλος ο κόσμος και δημόσια το λέμε και στην τηλεόραση θα τα πούμε. Η ψήφος στο ΚΚΕ και κατατίθεται στο λαό. Δεν μεταλλάσσεται. Δεν υπάρχουν μεταγραφές από το ΚΚΕ. Δεν μετακινούνται. Οι άλλοι μεταγράφονται γιατί αφού έχουν λίγος πολύ οι άλλοι την ίδια πολιτική, δεν τραβάνε για κανένα ζόρι. Μία εδώ, μία εκεί και ξεχνά στο τέλος από πού έχουν περάσει. Η ψήφος βρίσκεται στα αριστερά έδρανα. Δεν μετακινείται ούτε προς το κέντρο, ούτε πουθενά. Στα αριστερά, στα κομμουνιστικά έδρανα της μάχης του αγώνα για μια διαφορετική κοινωνία. Να καλέσουμε το λαό να κουκκινήσει τη Βουλή αρκετά.
αυτή τη φορά, να γίνουμε πολύ περισσότεροι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο λαϊκό αγώνα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να πάμε στο κεντρικό θέμα της σημερινής. Βέβαια, κεντρικά είναι όλα. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο, σε μια περιοχή που η κυβέρνηση αξιοποιεί τους σχεδιασμούς που έχει για εδώ και μπροστά στις κάλπες, πανηγυρίζοντας για το ρεκόρ των νέων επενδύσεων. Παρουσιάζει τα επιτεύγματα της πολιτικής της, μεταξύ άλλων τις εκτεταμένες αναπλάσεις και την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής στο Λεκαναπέδιο. Υπόσχεται ότι αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, θα αυξηθούν οι μισθοί, θα ανοίξουν δουλειές, θα ζήσουμε ζωή χαρισάμενη σε μια Αττική αναβαθμισμένη. Λένε ότι με τις επενδύσεις στο ελληνικό και σε όλο το παραλιακό μέτωπο, όπως με την ανάπλαση του Φαλιρικού Δέλτα, την αναβάθμιση της Μαρίνας του Αλίμου και της Μαρίνας Βουλιαγμένης για Μέγκα Ιώτης, πώς το λένε, που είναι ο Γαρδίκης, ο Νίκος, που είναι σε αυτό το τομέα. Θα διαβάζω γιατί παρασύρωμαι. Την ανάπλαση έκτασης 285 στρεμμάτων στα Αστέρια Γλυφάδας. Την ανάπλαση του πρώην κάμπικ της Βούλας σε πεντάστερο κάμπικ πολυτελείας. Εργάτες, θα ζήσετε μεγαλεία. Αυτά λένε. Με τόσο χρήμα που παίρνετε, θα πάτε και στα κάμπικ πολυτελείας. Τα επενδυτικά σχέδια για τα φιλέτα της εκκλησιαστικής περιουσίας άνω των 200 στρεμμάτων στη Βουλιαγμένη και τις Αλικές Αναβίσου. Θα δημιουργηθούν, λένε, χιλιάδες θέσεις εργασίας, θα τονωθεί η τοπική αγορά και τα ωφέλη για τα μικρά μαγαζιά. Θα αναβαθμιστεί η περιοχή με ένα σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης, θα δημιουργηθούν ψηλά κτίρια, το πόσημα, όπως είναι οι κεραίες, δηλαδή. 200, αυτό λέω, το πόσημα, έτσι που βλέπεις και τις κεραίες. Σύγχρονα ψηλά κτίρια, το πόσημα σε ολόκληρη την Αττική, είναι όμως έτσι. Μπορεί το κυβερνητικό σχέδιο των αναπλάσεων που βλέπουμε να εξελίσσονται στην Αττική να δώσει λύσεις στις πραγματικές ανάγκες του λαού? Εμείς απαντάμε ότι το εμβληματικό, όπως ονομάζουν έργο, λέω ότι είναι εμβληματικό, λένε, αλλά είναι βλήμα ενάντια στο λαό. Βληματικό είναι. Για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής Ριβιέρας, όπου μεγαλεία, αποτελούν το εμβληματικό παράδειγμα, γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη που παρουσιάζουν ως μονόδρομο και στηρίζουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα και στις ανάγκες μας και να καλύψει τις ανάγκες. Καλούμε τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, επιστήμονες και νέους και νέες να σκεφτούν. Για ποιον γίνονται όλα αυτά τα έργα? Είναι για όλους μας? Είναι για το λαό? Αν είναι έτσι, όπως λένε οι κυβερνήσεις και οι δημοτικές αρχές, πώς εξηγούνται αυτά που λέει το ΚΚΕ ότι και έχει αναδείξει και κανείς δεν έχει μπορέσει να αμφισβητήσει με συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμηριωμένα, και εξηγούμαστε τι εννοούμε. Το λεγόμενο Μητροπολιτικό Πάρκο των 6.200 στρεμμάτων, αντί για πράσινος πνεύμονας του Λεκανοπεδίου, γίνεται ή δεν γίνεται πράσινο προάβλιο για να πουληθούν ακριβότερα οι βίλες, τρέξτε να προλάβετε, οι πολιτικές κατοικίες και γραφεία, το καζίνο με πεντάστερο ξενοδοχείο, το πόσιμο της ανάπτυξης του τζόγου, οι υπόλοιπες θηριωδίες, ουρανοξύστες που θα το περιβάλλουν, χαλάει το τοπίο. Μα πόσο περιβαλλοντολόγοι είναι αυτοί όταν πρόκειται να υπηρετήσουν τέτοια μεγάλα συμφέροντα? Απομένουν ή όχι μόλις 668 στρέμματα υψηλού πρασίνου από τα 2.000 που βαφτίστηκε πάρκο όταν αφαιρεθούν οι πράσινες κατασκευές ύψους μέχρι 10 ορόφων? Οι 6 ουρανοξύστες 200 μέτρων και τα κτίρια έως και 70 μέτρα ύψους θα σχηματίσουν ή όχι το τείχος που θα περιβάλλει το λεγόμενο πάρκο και αλλάζουν μέχρι και το κλίμα της περιοχής? Ξεσπιτώνονται ή όχι τα αθλητικά σωματεία από το αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά? Και θέλουν μετά και πρωταθλητές και μετάλλια, να πάνε πού δηλαδή? Οι χίλιες κατοικίες, η απάντηση ποια είναι? Οι χίλιες κατοικίες της πρώτης πενταετίας και συνολικά 10.000 που σχεδιάζονται με τη μέσα ένα τετραγωνικό μέτρο στα ύψη, περιορίζονται να στεγάσουν εργαζόμενους και εργαζόμενες που ζουν από τη δουλειά τους ή τα μεγάλα πορτοφόλια και τα κέρδη της μίζας του real estate. Εκεί θα πάνε οι εργαζόμενοι.
θα αγοράσουν αυτές τις κατοικίες. Με τι, εδώ δεν μπορούν να κρατήσουν αυτές που έχουν τώρα. Αν αναλογιστεί κάποιος τη μεγαλοκαρδία του μεγαλομετέχου της Λάμδα Λάτσι, παμ φτώχος κι αυτός, που υπόσχεται με κυβερνητικές ευλογίες την παροχή πρημοδότησης με στεγαστικά δάνεια από την ίδια τη Λάμδα ή από τράπεζες για να στηριχθεί διπλά η κερδοφορία τους, μπορεί επίσης να βρει την απάντηση. Οι υπερπολιτελείς εγκαταστάσεις θα περιβάλλονται μόνο από οικονομικά τείχη ή θα προφυλάσσονται και με φυσικά τείχη από το λαό της Αττικής. Αν όχι και αν ισχύουν όσα διαφημίζουν ότι το έργο είναι για όλους, γιατί προβλέπουν πύλες ελέγχου της πρόσβασης στις λεγόμενες κοινόχρηστες υποδομές της ιδιωτικής πόλης μέσα στην πόλη των 25.000 κατοίκων? Τα έχουμε δει κι αλλού, στο εξωτερικό. Άμα πάτε στις συνοικίες εκεί που ζουν αυτοί οι πάμφτωχοι με τα δισεκατομμύρια, έχουν φυλάκες. Και χτυπάς το κουδούνι, δεν χτυπάς κουδούνι, σου λέει πού πας. Τον παίρνουν τηλέφωνο για να περάσεις μέσα. Τέτοια σχεδιάζουν και εδώ. Τέτοια αντιγραφή είναι η παραλία. Ένα χιλιόμετρο άφησαν ελεύθερης παραλίας, όπως και στις υπόλοιπες παραλίες των νοτίων προαστίων, η πρόσβαση θα περιορίζεται από πανάκριβες για τη λαϊκή οικογένεια εμπορικές δραστηριότητες. Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά για το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτή την εμβληματική επένδυση για το κεφάλαιο, όπως και μια σειρά άλλα που διαφημίζονται με μακέτες, με σποτ, όσα διακινούνται από διάφορους παράγοντες που είναι δεμένοι με χίλια νήματα με τα κέρδη που προσκοπάει Λάμδα και την περιτριγυρίζουν αναμένοντας κάνα κομμάτι από την πίτα να πέσει από το τραπέζι που γίνεται το μεγάλο φαγωπότη στις πλάτες του λαού. Για παράδειγμα, ο λαός δεν θα έχει πρόσβαση στις υποδομές υγείας και ευεξίας που θα εγκατασταθούν στην περιοχή. Οπότε, γυναίκες και άντρες, ξεχάστε την ευεξία, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Το λεγόμενο πάρκο υγείας θα φιλοξενεί ιδιωτικά κέντρα ακριβών υπηρεσιών υγείας. Ακόμα και το Ασκληπείο της Βούλας προγραμματίζεται μέσω ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, να φιλοξενεί εγκαταστάσεις παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας να εξυπηρετεί τα μεγάλα πορτοφόλια στο παράκτιο μέτωπο. Οι επεκτάσεις του οδικού δικτύου που προγραμματίζονται, της περιφερειακής Σιμητού από Κατεχάκη προς Ελληνικό και της Αττικής Οδού από Αεροδρόμιο προς Ελληνικό, θα συνοδεύονται από δυσβάσταχτα διόδια των ιδιωτικών αυτοκινητοδρόμων και την αποσία ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών. Τα έργα για το ρέμα τραχώνων προορίζονται για τη θωράκιση της περίκλησης πόλης, αλλά όχι της ευρύτερης περιοχής. Στο νότιο τομέα και σε όλη την Αττική απουσιάζει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας, γιατί τέτοια έργα θυσιάζονται στη λογική κόστους-οφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν επιλέγονται όταν το κόστος τους κρίνεται ασύμφορο σε σχέση με το κόστος αποκατάστασης των ζημιών, είτε αφορούν πλημμύρες, είτε άλλες φυσικές καταστροφές. Και η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει. Μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Μόνο από ποιοι πανηγυρίζουν από την εξέλιξη της παράδοσης του ελληνικού και του σχεδιασμού που υπάρχει για αυτά, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ας δούμε λοιπόν ποιοι πανηγυρίζουν και γιατί. Πανηγυρίζει η Λάμδα, που υπολογίζει έσοδα 450 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη του 2023 μόνο από την προπόληση των πολυτελών κατοικιών. Όλοι οι εργαζόμενοι της περιοχής θα μπουν στη σειρά να πάνε να πληρώσουν την προπόληση. Με τι λεφτά άραγε? Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από την εκμετάλλευση του καζίνου και πολλά επιπλέον από τα εμπορικά κέντρα, τους χώρους γραφείων, τη μαρίνα και το σύνολο των εγκαταστάσεων που θα εκμεταλλευτεί. Πανηγυρίζουν οι τραπεζίτες, οι κατασκευαστές, οι μεγαλέμποροι, οι βιομήχανοι, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι καζινάρχες και κλινικάρχες που υλοποιούν τα κερδοφόρα σχέδιά τους στο επενδυτικό σχέδιο των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πανηγυρίζει συνολικά η άρχουσα τάξη, με το πολιτικό της προσωπικό που προωθεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους, δηλαδή την αναβάθμιση της Αττικής σε τουριστικό προορισμό υψηλού επίπεδου, από το Σούνιο στον Πειραιά και μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Όμως αυτά τα κέρδη δεν πέφτουν από τον ουρανό. Τα κέρδη θα προκύψουν από το ξεζούμισμα των εργαζομένων, από την αύξηση της εκμετάλλευσης.
ενισχύονται από τις κρατικές επιδοτήσεις, τα είπα προηγούμενα, τις φωλεοραφρύνσεις, τις εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Καθάρισαν γρήγορα με το περιβάλλον αυτοί που είναι οι μεγάλοι περιβαλλοντιστές. Ένα νόμο μετά τον άλλον. Και τον πρώτο, το βασικό που φέραν, να κρίνουμε κιόλας, ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε. Γιατί έφυγε, ήταν δικός του νόμος. Και αν καθόταν μέσα, έπρεπε να το ψηφίσει. Τέτοια, μιλάμε για τέτοιους τυχοδιοκτισμούς, για τέτοια κοροϊδία και πρέπει να τα λέμε όλα αυτά, γιατί παριστάνουν ότι όλοι τους είναι με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτές οι επιδοτήσεις από πού βγαίνουν? Από τη λαϊλασία του λαϊκού εισοδήματος και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που είναι βέβαια λαϊλασία των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 94% πληρώνουν στον κρατικό προϋπολογισμό οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι και 6% αυτοί που έχουν πάνω από το 60% του ΑΕΠ, του πλούτου που παράγεται. Τα συμπεράσματα δικά μας. Πώς όμως πρέπει να το ανεχόμαστε αυτό? Αυτό να πούμε και στον κόσμο. Και αυτό λέμε στον κόσμο. Είναι δυνατόν να ανέχεσαι αυτοί που έχουν όλο τον πλούτο στα χέρια τους, ουσιαστικά να πληρώνουν ψίχουλα, και εσύ που γονατίζεις κάθε μέρα να τα βγάλεις πέρα, να χρηματοδοτείς και αυτούς? Γι' αυτό κουκουέ, δαγκωτό στην κάλπη. Έτσι, μόνο και μόνο από αυτό. Όσο για τις καλές δουλειές, τις καλούς μισθούς που λέει ο Μητσοτάκης, τους βλέπουμε τώρα κάθε μέρα. Το 50% των εργαζομένων παίρνει 500 ευρώ. Αυτή είναι η καλή μισθή που λένε σήμερα. Τώρα κάποιοι μπορεί παίρνουν παραπάνω, οπωσδήποτε. Οι εργαζόμενοι δηλαδή, τώρα που είναι στους που δουλεύουν στο εργοτάξιο του ελληνικού, υπάρχει ανεξέλεκτη εντατικοποίηση. Με χαμηλούς μισθούς, 7 ημέρες εργασία, χωρίς ροπό, 12 ώρες δουλειά χωρίς πληρωμή υπερορειών και ελαστική εργασία με το μπλοκάκι για τους μισθωτούς μηχανικούς. Να πώς βγαίνουν τα μεγάλα κέρδη, η δεύτερη πλευρά. Έχουμε και πλούσια πείρα από το θαύμα της τουριστικής βιομηχανίας. Στο Θεό τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων που επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή από τα λεφτά που πληρώνει ο κόσμος, και έχουν σε συνθήκες γαλέρας τους ξενοδοχοϋπάλληλους, οι οποίοι δουλεύουν 12 και 14 ώρες στο δεύτερο και στο τρίτο υπόγειο, χωρίς αναπαυμό, για να μπορέσουν να μαζέψουν κάποια λεφτά για να τα βγάλουν πέρα. Άθλιες συνθήκες δουλειάς, ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, ξεζούμημα μέχρι τελικής πτώσης. Τι έχουν να περιμένουν οι μικροεπαγγελματίες στο εμπόριο και στον επισιτισμό? Εδώ με αυτό το έργο, το τέρας δηλαδή και μετά άλλα. Συρρήκνωση του εισοδήματός τους. Γιατί βλέπετε το τι γίνεται. Τα βραχιολάκια, παραδείγματος χάρη λέω για τα ξενοδοχεία, πάνε και έρχονται. Τα νερά μου λέγανε, γιατί λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι καλό στη Σούδα και κάνει έργα γιατί έρχονται λεφτά. Και απαντάει ένας απόστρατος στρατιωτικός. Ακόμα και τα νερά τα φέρνουν από την Αμερική. Δεν παίρνουν τίποτα. Και ισχύει βέβαια. Έτσι θα έχουν εξαντλητική δουλειά τις Κυριακές. Δεν θα μπορούν να ξεκορωστούν. Φόρτωμα χρεών, απειλή κατασχέσεων, πίεση του ανταγωνισμού με τα εμπορικά κέντρα στην Ποσειδόνος και τη Βουλιαγμένης, καθώς η άνοδος του κόστους της επαγγελματικής στέγης και της φορολόγησης θα είναι μεγαλύτερη. Τι θα κερδίσουν από όλα αυτά οι κάτοικοι της περιοχής? Θα πληρώνουν είτε με ανταποδοτικά τέλη, είτε ως χρήστες για τη συντήρηση και πρόσβαση στις υποδομές. Θα αυξηθούν κι άλλο τα ενίκια και η φορολογία των σπιτιών τους, γιατί αυτή είναι η νόμη της αγοράς και του κέρδους, που όλα τα αστικά κόμματα τα έχουν Θεό, την ελεύθερη, λέει, αγορά, τον ανταγωνισμό. Θα ακριβήνει κι άλλο η ζωή, την ώρα που θα κλείνουν ή θα απομακρύνονται τα μικρομάγαζα των περιοχών. Θα ζουν με την αγωνία να μεγαλώνουν τα παιδιά τους δίπλα στο καζίνο, που ανθεί η σαπίλα του κόσμου της αδικίας, η ναρκοκουλτούρα, τα σάπια πρότυπα για την νεολαία μας και άλλες κοινοφελείς δραστηριότητες. Εμείς καλούμε το λαό και μπροστά στην κάλπη, τώρα, μπροστά σε αυτές τις εκλογές, να αναλογιστεί πώς φτάσαμε ως εδώ. Το ελληνικό, είπαμε, το εμβληματικό παράδειγμα. Και ποιος, ποιοι ήταν αυτοί που συμφώνησαν, άρχισαν και έκαναν αυτή την επένδυση? Όλα τα κόμματα.
τα κόμματα πλην ΚΚΕ. Όσοι θυμάστε, και θα θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε στα κεραμίδια και είχε τη θέση που είχαμε κι εμείς και γενικά οι φορείς της περιοχής. Μητροπολιτικό πάρκο κλπ. Κλπ. Να μην τα αναλύω. Όταν ήταν αντιπολίτευση. Όταν έγινε κυβέρνηση, καμάρωσε που ξεμπλόκαρε επιτέλους αυτή η μεγάλη και εμβληματική επένδυση. Κολοτούμπα και πάσης αρχής. Γιατί ήταν αρχή αυτή. Δεν ήταν μόνο αυτή. Είναι έδωσε τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, της Ελευσίνας στους Αμερικάνους, τα ναυπηγεία της Σύρου. Τώρα και αυτό πήραν τα συγχαρητήρια από τον δόκτορα. Το λένε. Ναι, από τον κύριο Λάτση. Και πολύ πάμε να το λέμε. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό συγχάρηκε Σαμαρά, Τσίπρα, Μισοτάκη. Μεγάλες διαφορές. Μεγάλη αντιπαράθεση. Ενώ σε αυτά ενωμένοι. Επομένως, είναι και οι τρεις αυτούργοι. Και ο λαός της περιοχής εδώ πρέπει να τους τιμωρήσει, να τους μαυρίσει στις κάλπες. Και το καλύτερο που θα είναι να δώσει ένα μεγάλο ποσοστό στο ΚΚΕ για να καταλάβουν ότι ο λαός της περιοχής δεν μασάει από κοροϊδίες. Δεν λέω για τις δημοτικές αρχές. Τα ξέρετε καλύτερα. Να μην τρώω και το χρόνο. Προσπαθώ να τα διαβάζω για να μην λέμε και απ' έξω και τρώμε το χρόνο. Τι θα μείνει τελικά μόλις 235 στρέμματα που δίνονται σαν αντισταθμιστική παραχώρηση. Αλήθεια. Αντισταθμιστική παραχώρηση. Τι νοσ είναι όλα αυτά τα εδάφη. Δεν είναι του λαού της περιοχής. Και τους δίνουν ψίχουλα ως παραχώρηση και πανηγυρίζουν κιόλας. Όλοι λοιπόν μαζί, γι' αυτό και όταν θα έρθουν οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές, πρέπει να το θυμηθεί ο κόσμος. Λαϊκή συσπήρωση παντού, σε όλες τις εκλογές. Τι λέμε λοιπόν, τι απαντάμε εμείς σε όλα αυτά. Εάν ο γνώμονας, και ποια είναι η θέση του Κουκουέ, ήταν οι ανάγκες του κόσμου της δουλειάς και όχι το κέρδος των ομίλων, στη μεγαλύτερη αδόμητη παραθαλάσσια έκταση εντός αστικού ιστού στην Ευρώπη, είναι η μεγαλύτερη σε ολόκληρη την Ευρώπη, ευρύτερα στο παραλιακό μέτωπο από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο και συνολικά στην Αττική, θα μπορούσαν να σχεδιαστούν διαφορετικές χρήσεις γης, να κατασκευαστούν αναγκαίες υποδομές ώστε αντί του καζίνο των πεντάστερων των μαρίνων για πολυτελή γιώτα να εξυπηρετηθούν οι σύγχρονες ανάγκες των πολλών για ελεύθερους χώρους, ασφαλή και σύγχρονα σχολεία, αθλητικά κέντρα, χώρους πολιτισμού με ελεύθερη πρόσβαση, χώροι με πράσινο για δωρεάν αναψυχή, παραλίες που να τις χαίρονται οι κάτοικοι και ο λαός όλης της Αττικής. Και προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά τα έκαναν στη Σοβιετική Ένωση, στις σοσιαλιστικές χώρες. Και ήρθαν τώρα ο καπιταλισμός και τα αφανίζει και φτιάχνει γυάλινα κτίρια. Τα είχαν φτιάξει όσοι έχουν πάει και όσοι δεν έχουν τα ξέρουν. Και ό,τι έχει απομείνει ήτανε, το έκανε πράξη ο σοσιαλισμός για το λαό. Γι' αυτό λέμε λοιπόν, αυτή είναι η δική μας πρόταση. Θα ήταν αυτονόητο το δικαίωμα στην ασφαλή, ποιοτική και φθηνή λαϊκή κατοικία, αντί να ξοδεύεται το 60% ενός χαμηλόμισθου στο ενίκιο ή στη δόση του στεγαστικού δανείου και τους λογαριασμούς. Θα ήταν εξασφαλισμένη η πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου δομές και υπηρεσίες υγείας, αποκλειστικά δωρεάν και όχι από αυτό που ζούμε σήμερα, ζείτε κιόλας στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά όχι μόνο που αποδείχτηκε με δραματικό τρόπο ότι κόστησε ακριβά και σε ανθρώπινες ζωές την περίοδο της πανδημίας, αλλά κοστίζει και τώρα με τα ανύπαρκτα ραντεβού, την πολύμηνη αναμονή για χειρουργία, το ξεχαρβάλωμα παιδιατρικών νοσοκομείων, την εξασφάλιση πελατείας στους δίθεν φιλεύσπλαχνους κλινικάρχες. Τους είδαμε στην πανδημία. Τι είπαν, επί τη παλάμη και ούτω ανοίξομεν. Αλλιώς δεν δίνουμε τίποτα. Και τους έδωσε 1.800 ευρώ την ημέρα η κυβέρνηση. Με τη δική μας θέση και όταν θα είμαστε εμείς στην εξουσία, θα ήταν σχεδιασμένες και πιο πυκνές
οι δωρεάν γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές. Ένα καπίκι είχε στο μετρό της Μόσχας από το 1929 μέχρι το 80, μέχρι το 1990. Πώς έβγαινε αυτό πέρα. Θα ήταν θωρακισμένη η περιοχή του νότιου τομέα απέναντι σε φυσικές καταστροφές με ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας που τόσο δραματικά αναδεικνύεται με το σεισμό της Τουρκίας, στην Τουρκία και στη Συρία. Ανοίγω μια παρένθεση. Ο καπιταλισμός είναι κυνικός, στιγνός δολοφόνος. Το ανθρώπου δεν τον ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, τον ενδιαφέρει μόνο όταν βγάζει κέρδη και γι' αυτό χτίζει όλα αυτά τα ερείπια στην πραγματικότητα. Πότε, σε μια εποχή που η επιστήμη, η τεχνολογία και η πρόοδος μπορεί να χτίζει και κατοικίες και πολυκατοικίες που να αντέχουν σε 10 ρίχτερ. Δεν τους νοιάζει όμως. Ούτε τους νοιάζει αν θα πνιγούν. Τους νοιάζει μόνο και μόνο το κέρδος. Και πρέπει να βγάλουμε συμπέρασμα. Είναι μεγάλη παρένθεση, αλλά όχι πολύ. Να βγάλουμε συμπέρασμα. Γιατί η Ελλάδα είναι σε σεισμογενή ζώνη. Έχει το 60% της σεισμικότητας στην Ευρώπη. Γιατί οι έλεγχοι, οι αντισεισμικοί στην Ελλάδα δεν γίνονται. Το 50% έχει ελεγχθεί των σχολείων και των δημόσιων κτηρίων είναι πολύ πιο χαμηλό. Και σήμερα βγήκε ο, πώς λέγεται, ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας και άμεσα λέει παρέμβαση να ελεγχθούν 12.000, Σταύρο, 16.000 κτίρια, δηλαδή σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια. Ρε οι αθεόφοβοι και ζητάνε από τον κόσμο να τους ψηφίσει. Θα γίνει ένας σεισμός αύριο και θα θρηνούμε νεκρούς. Γι' αυτό λοιπόν και μόνο από αυτό, και μόνο από αυτό και αυτό το δράμα που βλέπουμε στην Τουρκία που μπορεί, χτύπα ξύλο, δεν έχουν είναι και γυάλινο αυτό. Μόνο από αυτό πρέπει ο λαός, ο εργαζόμενος, γιατί αυτοί που έχουν τις μεγάλες βίλες και όλα τα υπόλοιπα τα έχουν θωρακισμένα ακόμα και από πυρηνικό χτύπημα. Να το ρίξει κόκκινο στην κάλπη. Να τους πει ότι δεν θέλουμε πια. Δεν σας θέλουμε, σας βαρεθήκαμε. Φτάνει να μην δίνετε λεφτά, να πέσει σχολείο και να σκοτωθούν παιδιά. Να πέσουν νοσοκομεία και να σκοτωθούν άρρωστοι. Εκεί που δίνεται η μάχη για τη ζωή. Ναι, τέτοια αδιαφορία. Τέτοια. Αυτοί είναι όλοι τους. Τίποτα δεν έχουν κάνει κυριολεκτικά. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να διασφαλίσουν ένα ποιοτικά ελεύθερο χρόνο με πλήρη και σταθερή εργασία, με μισθούς στο ύψος των αναγκών και ανθρώπινα ωράρια χωρίς να έχουμε το άγχος της επιβίωσης και της ανασφάλειας. Και λένε, μα γίνονται αυτά. Υπάρχει χρήμα. Υπάρχει πλούτος. Υπάρχει τεράστιος πλούτος. Υπάρχει τεράστιο χρήμα. Και με το σοσιαλισμό θα απογειωθούν οι δυνατότητες, οι παραγωγικές που έχει η χώρα μας. Θα απελευθερωθούν από τη σκλαβιά οι εργαζόμενοι. Και η Ελλάδα είναι πολύ πλούσια χώρα. Από τους πλουσιότερους χώρες στον κόσμο, για το μέγεθός της εννοούμε. Μπορεί να συγκριθεί δηλαδή με άλλες. Είναι ρεαλιστικά αυτά. Είναι ρεαλιστικά. Όταν το αποφασίσει ο λαός, γίνονται ρεαλιστικά, όπως έγιναν με την Οκτωβριανή Επανάσταση και ανατράπηκε βέβαια για άλλους λόγους. Αλλά όμως ο πάγος έσπασε, ο δρόμος άνοιξε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, να μην συνεχίσω άλλο. Τι μας λένε λοιπόν. Υπάρχει ένας κόσμος που είναι καλοπροαίρετος και λέει γιατί δεν μπαίνετε στην κυβέρνηση, να τους στριμώξετε για να πάρουμε και καμιά ανάσα. Αλλά υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ της προοδευτικής κυβέρνησης που μάλιστα λέει ότι το ΚΚΕ είναι κολλημένο και δεν έρχεται. Το ΚΚΕ κολλημένο είναι, με το λαό είναι κολλημένο, προσκυνημένο δεν είναι, κολλητάρι δεν είναι με τους άλλους. Τι μας ζητάνε λοιπόν. Να μπούμε σε μια κυβέρνηση
να γίνουμε κι εμείς τσιράκια και τσανάκια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, να συμμετέχουμε στη δολοφονία λαών, να προδώσουμε τους μεγάλους αγώνες του λαού μας, τους χιλιάδες νεκρούς, τα εκατομμύρια των θυμάτων σε όλο τον κόσμο, όπως κάνουν αυτοί. Τι ζητάνε, να ξεπουλήσουμε και να εξαργυρώσουμε τους αγώνες σήμερα που άρχισαν να αναπτύσσονται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που φέρνει τη φτώχεια, δυστυχία, αίμα, να την εξαργυρώσουμε για κυβερνητικές καρέκλες, δηλαδή να γίνουμε σαν τα μούτρα τους, υπηρέτες του καπιταλισμού και του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι γελασμένοι και το λένε για να κοροϊδέψουν κάποιο κόσμο. Γιατί εμείς πάντα το ΚΚΕ και στις πιο δύσκολες συνθήκες ήταν στο πλευρό του λαού. Και σήμερα μπροστά στις δυσκολίες που υπάρχουν στέκεται όρθιο, σαλπίζει το δυνάμωμα της ταξικής πάλης, τον αγώνα για σταμάτημα της επίθεσης, σάλπισμα για αντεπίθεση, την συγκέντρωση δυνάμεων για κοινωνική συμμαχία για την επαναστατική ανατροπή αυτού του συστήματος. Όχι μόνο για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση, που πρέπει να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση, αλλά για να αντιστοιχηθούν οι τεράστιες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες που έχει σήμερα η ανθρωπότητα, η εξέλιξη που έχει με την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών. Για να απολαύσουν η παραγωγή του πλούτου, οι εργάτες και τα λαϊκά στρώματα, αυτά που παράγουν και τους τα κλέβουν μια χούφτα παράσιτα οι καπιταλιστές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς απαντάμε, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Σαν τα μούτρα σας δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Δεν πρόκειται να γίνουμε. Θα είμαστε στο πλάι του λαού και θα είμαστε στην εργατική λαϊκή κυβέρνηση νους και καθοδηγητές όταν αποφασίσει ο λαός να πάρει την εξουσία. Αυτοί είμαστε λοιπόν.